Συναδέλφες και συνάδελφοι, είμαστε σήμερα όλοι εδώ ενωμένοι και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα που κάναμε όλο αυτό το διάστημα σε όλες τις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων Ελλάδας για μονιμοποίηση των συμβασιούχων για σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που ξέρουν καλά ότι ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι κοινός και αφορά μόνιμους και συμβασιούχους. Χαιρετίζουμε όλους τους συμβασιούχους συναδέλφους που με την παρουσία τους εδώ από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ξεπερνώντας πολλές αδειξιότητες και αντικειμενικές δυσκολίες, σήμερα δείχνουν την αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν μόνιμη δουλειά. Δείχνουν την απέτησή τους για μονιμοποίηση. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που συμμετέχετε στη σημερινή κινητοποίηση, είτε να πρωτοφωνάξετε ότι φτάνει πια η ομιλία. Να φωνάξετε στην κυβέρνηση, φτάνει πια η κοροϊδία. Φτάνει πια το χτύπημα στην πλάτη και η κατανόηση. Θέλουμε μόνιμη δουλειά, δουλειά με δικαιώματα. Δεν μπορούμε να είμαστε άνεργοι, μισοάνεργοι, να έχουμε μισοδουλειά, να είμαστε ωφελούμενοι, να γυρνάμε από τόπο σε τόπο για λίγους μήνες δουλειάς. Η ζωή μας, οι ανάγκες μας δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης. Το Μάρτιο που μας πέρασε, πάνω από 140 συνδικαλιστικές οργανώσεις υιοθέτησαν το αίτημα μονιμοποίησης των συμβασιούχων και της άρσης κάθε εμποδίου που υπάρχει στο Σύνταγμα με το άρθρο 103. Οι ομοσπονδίες, τα σωματεία, τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΗ και οι επιτροπές αγώνα συμβασιούχων βάλαμε τη σφραγίδα μας στο αίτημα. Όλοι μαζί από κοινού τότε και η ομοσπονδία αποφασίσαμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα με κάθε ευκαιρία και φτάσαμε εδώ σήμερα. Ενώνουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας, ξεπερνάμε τους τεχνικούς διαχωρισμούς που θέλουν οι κυβερνήσεις να πολλιάσουν στα μυαλά μας, να μας διασπάσουν και βαδίζουμε μαζί στο κοινό αγώνα της μόνιμης δουλειάς που αφορά όλους, μόνιμους, συμβασιούχους, δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Ο αγώνας για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Στις δασικές υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων είναι και αυτός ένας αγώνας ενάντια σε όλες τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, ενάντια στις απολύσεις. Είναι αναγκαίος όρος για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από το αίτημά μας. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, τους λένε να μην υποτιμάνε τη σκέψη και την κρίση μας. Ξέρουμε ότι όλη αυτή η υποβάθμιση της ζωής μας, όλη αυτή η υποτίμηση του μισθού και του μεροκάματου του εργαζόμενου, όλες αυτές οι πολιτικές επιλογές για φτηνούς εργαζόμενους και εργαζόμενους με ημερομηνία λήξης έχουν την ίδια αιτία. Είναι η στρατηγική που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας. Η στρατηγική των ελαστικών σχέσεων εργασίας που όσοι από το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα σήμερα την υιοθετούν, όσοι ασπάζονται το μονόδρομο αυτής της ανάπτυξης, θέλουν να κάνουν το λιγότερο, θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους με το λιγότερο κόστος. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, δυστυχώς οι πλειοψηφίες σε μια σειρά συνδικαλιστικών χώρων υιοθετούν και αναπαράγουν την κυρίαρχη αντίληψη και την κυβερνητική επιχειρηματολογία πως δίθεν είναι λαϊκισμός αυτό που κάνουμε σήμερα, πως δίθεν είναι ουτοπία να ζητάμε τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Σήμερα, συνάδελφοι, δεν είμαστε 88. Αυτό που ακούστηκε την τελευταία φορά από τους κυβερνητικούς εργοδοτικούς συνδικαλιστές. Είμαστε 88. Είμαστε 88. Αυτή είναι η απάντηση σήμερα. Τα τροπτικά του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Σε αυτούς που υπερασπίζονται στην πράξη την ελαστική εργασία, την ανακύκλωση της ανεργίας, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα, τον εθελοντισμό και τη συνεχή υποβάθμιση της παιδείας, της υγείας και των λαϊκών δικαιωμάτων. Στο όνομα των δημοσιονομικών περιορισμών και της αντοχής της οικονομίας. Ακούσαμε επίσης από τους ίδιους να μας λένε ότι τα συνδικάτα δεν χρειάζεται να παρεμβαίνουν σε πολιτικές εξελίξεις. Ότι δεν χρειάζεται να φέρουν τις διεκδικήσεις τους στο προσκήνιο. Να αναγκάζουν τις πολιτικές δυνάμεις να παίρνουν θέση. Είναι ξεπερασμένο, λένε, να κάνουμε κινητοποιήσεις. Σήμερα τους απατάμε με τη συμμετοχή μας και την αγωνιστικότητά μας. Εμείς τους απαντάμε και τους λέμε ότι το ταξικό κίνημα θα συνεχίσει να αγωνίζεται όσο αντεργατικό.
θα ψηφίσουν και δεν θα σπίξει το κεφάλι. Συναδέλφισες, συνάδελφοι, ζητάμε άμεσα την 12η ανανέωση όλων των συμβάσεων, ώστε να καλυφθεί και η επόμενη αντιπυρική περίοδος. Αφού οι συμβάσεις ήδη ξεκίνησαν να λήγουν και ο κόσμος έχει βρεθεί ήδη στην ανεργία. Εντός του χρόνου της ανανέωσης, μετατροπή σε αόριστου χρόνου, βοηθώντας έτσι σε έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς αυτών της αντιπυρικής προστασίας των βασών μας. Κατάργηση από εδώ και μπρος όλων των μορφών εναλλακτικής εργασίας και των περιορισμών του άρθρου 103 του Συντάγματος. Επαναπρόσληψη όλων των απολυμμένων συναδέλφων στο κλιματολόγιο. Αξιοπρεπείς μισθούς, κανένας εργαζόμενος.